να κατέβουν οι τόνοι και να αμπληθούν οι διαφορές επιχειρούς στο ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω της εντολής φημολογίας για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Όσοι νομίζουν ότι θα περάσουν πάνω από την πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ για να στήσουν μια αυτοδυναμία, θα δουν ότι τελικά κάνουν λάθος υπό αλέκος αλαβάνους. Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΝ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, τονίζεται ότι μέσα σε ένα κλίμα συντροφικής και ανιδιοτελούς συστράτευσης, όλα τα μέλη του κόμματος, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για την αντιστροφή της σημερινής κατάστασης. Κυρίως μετά τις ευρωεκλογές, από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τον συνασπισμό, τη μεγαλύτερη του συνιστόσα, έγινε μια πάρα μα πάρα πολύ κακή διαχείριση του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό είχε σαν συνέπεια να ανοίξει μια κουβέντα επιπαντός επιστητού από τις πολιτικές αποφάσεις μέχρι την εκλογική στρατηγική, μέχρι την ακόμα και την αναγκαιότητα αυτό κατά αυτού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πράγμα βέβαια έφτασε στην πλήρη του, να το πω, εξαθλίωση με τις φεδρές δηλώσεις Κοροβέση, οι οποίες ο οποίος είπε πράγματα τα οποία δεν έχουν ισχυριστεί καν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Γιατί δεν υφίστανται. Τέλος πάντων, και μάλιστα πέρα από το σκάνδαλο της Siemens που ενέπλεξε όχι τον συνασπισμό όπως είναι τώρα, τον ενίο συνασπισμό με τη συμμετοχή του ΚΚΕ και της ΕΑΡ τότε που συμμετείχαν στην κυβέρνηση Τζανιτάκη, όχι στην κυβέρνηση Τζανιτάκη, στην οικουμενική, συγγνώμη, και μάλιστα έκανε δηλώσεις απαξιωτικές για τον πρόεδρο του συνασπισμού του Αλέξη του Τσίπρα. Όλα αυτά μαζί με τα φαινόμενα πολλών κέντρων εξουσίας στην αριστερά το προηγούμενο διάστημα δημιούργησαν ένα πολύ κακό τοπίο για τον συνασπισμό αλλά και για τα μέλη και τους φίλους της αναλυτικής ρεσπαστικής αριστεράς. Για να βγούμε λοιπόν από αυτή την κρίση, στην χτεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του συνασπισμού, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε και ψηφίστηκε από την καταπληψηφία από την πολιτική γραμματεία να προτείνει στην κεντρική επιτροπή του Σαββατοκύριακου την διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου αρχές Οκτωβρίου, που εκεί θα μπουν όλα τα ζητήματα. Θα μπουν πάλι και ζητήματα, μάλλον θα επιβεβαίωση της πολιτικής γραμμής, γιατί τα προβλήματα δεν ήταν θέματα πολιτικής γραμμής, ήταν κακής διαχείρισης ακόμα και της γραμμής του κόμματος, της μη ενιαίας έκφρασης του συνασπισμού και κατ' επέκταση και του ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, προς την κοινωνία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα επανεπιβεβαιωθεί η γραμμή του κόμματος, θα επανεπιβεβαιωθεί η ανάγκη για την κοινή δράση της αριστεράς. ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτό, ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα εγώ, αλλά θα πρέπει όμως να μπουν και φαντάζομαι ότι θα καταλαβαίνετε και εσείς ότι η μεγαλύτερη συνιστόσα θα πρέπει να προτείνει κάποιους όρους λειτουργίας πλέον. Δεν μπορεί ο καθένας ούτε να δρά ανεξέλεκτα και από αφεαυτού, ούτε να μιλάει χωρίς να σκέφτεται και χωρίς να παίρνει υπόψη του τις κομματικές προτάσεις και τις κομματικές αποφάσεις.